ακολουθεί τα θύματα του μέχρι να κατευθυνθούν σε κάποιο έρημο στενό. Τα βήματά του τότε γίνονται γρηγορότερα και η ανάσα του ασυγκράτητη μέχρι να βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τα ανήλικα κορίτσια. Ο επίδοξος βιαστής με την πρόφαση ότι έχει χαθεί του ζητά να το βοηθήσουν. Οι περιγραφές των θυμάτων συγκλονίζουν. Την έπιανα από το μαλλί την αδερφή μου, έσπασα η αλιά και το σουτιέν. Άρα επιχείρησε να την βιάσει. Ναι. Πώς την πλησίασε, με ποια πρόφαση. Με κοπελιά, μήπως ξέρεις που είναι το Δημαρχείο. Αυτό. Και την είπε από το μαλλί. Είναι η αδερφή της 17χρονης κοπέλας, του τελευταίου θύματος που έπεσε στα αρρωστημένα χέρια του δράστη. Όπως υποστηρίζει, έχει δεχθεί και η ίδια επίθεση ακριβώς στο ίδιο σημείο. Από πίσω μου έπαιρνε και εγώ τον εκτύπησα και έφυγα. Η τελευταία του επίθεση έγινε σε αυτό εδώ το σημείο, στην οδό Παπαφλέσσα στο Εγάλεο, στις 3 το μεσημέρι. Η κοπέλα μόλις πήρε στο κινητό να δει την διένθεση, αυτό τριτράβηξε το μαλλί και άρχισε να την πιάνει προφητικά. Ναι. Προσπάθησε να τη βγάλει το σουτσί. Το έσκησε το σουτιέν, η κοπέλα έδωσε μια βουνιά. Έχει ξαναγίνει επίθεση εκεί, ναι. Στον ίδιο δρόμο. Ναι. Προχώρησα και ένιωθα κάποιον πίσω μου και όπου σταμάταγα, ας πούμε, για να δω αν με κοιτάει, ήμουν στις βιτρίνες, ήταν και αυτός από πίσω μου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης είναι 1,85, μελαχρινός, με μακρύ μουσι, φοράει κουκούλα και γυαλιά για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Γυρνούσα, ήμουν στη γωνία του σπιτιού μου και βλέπω ένα φορτηγάκι. Νιώθω κάποια μάτια πάνω μου και απλά έτρεξα γρήγορα. Οι αρχές αναζητούν τα ίχνη του επίδοξου βιαστή, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος.